Ποια ταξίδια είναι αυτά που θα μείνουν στη μνήμη μας μετά από πάρα πολλά χρόνια? Πέτα! Περάσαμε τα πρώτα μας σύνορα. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα με τον αέρα, αλλά και στην Νορβηγία χιονισμένα είναι. Στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2023, μαζί με μια μικρή ομάδα ταξιδιωτών, διασχίσαμε τρεις χώρες μέσα στον Βόρειο Αρκτικό Κύκλο. Σκοπός μας ήταν να φωτογραφίσουμε τοπία διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει στο ζεστό μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας, αλλά και ένα ακόμα. Να δούμε το Βόρειο Σέλας, τα φώτα του Βορρά. Εδώ έξω ήμασταν, νόμιζα στα μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχα βάλει στοιχείο μου με τον εαυτό μου, παιδί μου, ποιος θα φτάσει πρώτος. Τι είναι αυτό? Έχω και... Αυτό είναι ετικέτα για τη βαλίτσα. Και έχω και αυτοκολλητάκια, βέβαια. Περίμενε γιατί. Ζαή. Είναι υπέροχο, ρε. Υπέροχο. Εμπλουτίζεται η συλλογή. Έχω πολύ πράγμα εδώ πέρα. Άργησα. Καθυστερημένος. Όχι, εγώ δεν φταίω. Δεν φταίω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Πες ένα καλημέρα και στον καφέ κατευθείαν. Καλημέρα. Πάμε. Σε ποιο είμαστε? Έλα Γιώργο, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλώς σε βρίσκω. Καλώς σε βρίσκω. Άργα η γνωριμία. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Θα περάσουμε καλά. Και είμαστε πανέτοιμοι. Καλημέρα. Καλή πτήση, κυρία. Ευχαριστούμε. Όχι, μείον παιδί, μείον ένα είπε τώρα. Μείον ένα. Μην μου το κάνετε, μην το χαλάτε. Γυρίζω Αθήνα, τι να κάνω. Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο της Στοκχόλμης. Είναι το ενδιάμεσο αεροδρόμιο από Αθήνα για να ανέβω πάνω στα βόρεια, στη Σουηδία, στην Κιρούνα. Και από εκεί κατευθείαν θα φύγουμε για τις υπόλοιπες κατευθύνσεις που έχουμε προγραμματίσει να επισκεφθούμε. Τώρα πάμε στην πύλη 09, είναι 4 ώρες πριν τη Δύση, οπότε έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο. Θα ράξουμε εκεί πέρα, σίγουρα δεν θα υπάρχουν άλλοι επιβάτες. Καθίσουμε εμείς και να περιμένουμε. Ξεκινάει τώρα και η επιβίβασή μας στη δεύτερη πτήση που θα πάμε από το Στοκχόλμη στην Κιρούνα. Μια ψυχούλα την έχει. Εντάξει, μείον 4. Είναι σχετικά ζέστη τέτοια ώρα εδώ πέρα και αυτή την εποχή. Oh, yeah.
Έτσι είναι το κρύο. Τι λέει. Δηλαδή έτσι είναι το κρύο τώρα, μας δουλεύετε. Όχι, κάτσε, περίμενε. Εσύ, περίμενε, περίμενε. Μείον τρία. Εσύ περίμενε. Μείον τρία. Μείον τρία εγώ. Τέλος πάντων, και μείον τέσσερα. Στην Πεντέλη που είχα πάει και τόσο. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, 10 λεπτά, άντε 20 μετά από το σπίτι μου. Έλα, πού στην Πεντέλη. Πάμε. Θα σου πω εγώ στην Πεντέλη, θα έχει 15 βαθμούς αύριο. Αφού παραλάβαμε τις βαλίτσες μας, πήραμε και τα δύο αυτοκίνητα που είχαμε νοικιάσει και πήγαμε στην πόλη για να δοκιμάσουμε τις πρώτες γεύσεις από την κουζίνα της χώρας. Ήταν ήδη αργά και δεν είχαμε και πολλές επιλογές, οπότε είχαμε προνοήσει να κάνουμε μια κράτηση στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Εδώ είναι το ξενοδοχείο που θα μείνουμε μία μέρα πριν την αναχώρηση. Οπότε ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα για να φάμε στο εστιατόριό του. Τι και άλλοι Έλληνες εδώ. Beware, Greeks are everywhere. Πώς πάει, παιδιά. Σε δύο μέρες σταματάω τη δουλειά, φεύγω. Πάμε. Ζώνε τελείωνε η τηλεμαρτία, αλλά εγώ φεύγω γιατί ξεκινά σε ζώνε Ρόδο. Λένα, τι κάνεις. Λέτε, τι κάνουμε. Το πάμε, το θυμάσαι. Είναι ο μόνος που έχεις ξαναδεί. Έχει έξω για να καπνίζουμε. Πού είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε. Τι γίνεται εδώ. Θα δώσουμε παραγγελία στα ελληνικά. Κανονικά. Το ταξίδι μας όμως για εκείνη την ημέρα δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Απέμενε άλλη μία ώρα μέχρι να φτάσουμε στο Άμπισκο που απλώς θα διανυκτερεύαμε. Εκεί εντελώς απρόσμενα, μόλις φτάσαμε, μας έκανε μία πολύ σύντομη εμφάνιση το Βόρειος Έλλας. Έχοντας συμπληρώσει περίπου 18 ώρες ταξίδι, έφτιαξα το κρεβάτι μου και κοιμήθηκα γιατί την επόμενη μέρα θα είχαμε κι άλλα χιλιόμετρα να διανύσουμε. The next day. Όπως τρούσαμε το προηγούμενο βράδυ, ήρθε η ώρα και να τα μαζέψουμε στο σάκο των Άπλετον το πρωί πριν φύγουμε. Φαίνεται περίεργο? Για μένα όχι. Οι επισκέπτες δεν είναι αφεντικά. Είναι ένας τρόπος να διατηρηθεί ένα στοιχειώδη σεβασμό στο χώρο και στο μέρος που φιλοξενεί ταξιδιώτες και τους παρέχει πολλές ανέσεις. Πάμε για το πρωινό μας. Εδώ είναι που γλιστράει, κάτι ανέβηκε η θερμοκρασία και έλειωσε και τώρα παγώσε πάλι. Πού πάμε, ξέρει κανείς? Μάλλον εκεί, στο κεντρικό. Καλημέρα. Τρώμε με αυτή την υπέροχη θέα που έχει η παγωμένη λίμνη που είναι πίσω μου. Σε τραβάς που τρως. Όπως του λέει, είναι πολύ περίεργη δουλειά αυτή την κουμπέρα. Πολύ ωραία. Φιόρδο εδώ που βλέπουμε μπροστά μας. Φτάσαμε στη θάλασσα. Μετά από 2 ώρες περίπου που ξεκινήσαμε, καταλήξαμε στο πρώτο φιόρδο. Κάναμε μία στάση να βάλουμε βενζίνη εδώ πέρα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, 4 ώρες περίπου, για να φτάσουμε στα νησιά Λοφότεν και στο σημείο που θα διανυκτερεύσουμε σήμερα το βράδυ. Μετά την πρώτη γέφυρα που περάσαμε πριν από λίγο, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο πρώτο νησί από τα Λοφόντεν και το πιο μεγάλο από αυτό. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι νησί, γιατί βλέπεις γύρω σου χιονισμένα τοπία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και θάλασσα. Είναι περίεργα, άμα θα το δείτε και στο χάρτη,
είναι πολύ περίπλοκο. Είναι κάτι ανάμεσα σε νησί και φιόρδο μαζί. Και επιτέλους, μετά από δύο συνεχόμενες μέρες ταξιδιού, από Αθήνα στο Στοχόλμη, μετά από εκεί στην Κύρουνα, την ανυκτέρευση στο Άμπισκο και την άλλη μέρα ο δικός για το χωριό Σουτ στα νησιά Λοφότεν, την καθαρή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου το βράδυ, χαλαρώσαμε στο μέρος που θα μέναμε μερικές ημέρες. Πρώτα όμως, έπρεπε να εξασφαλίσουμε το δείπνο μας. Ξέχασα να βάλω ποδίτσα. Είναι δύο μεγέθη. Εσύ μάλλον έχεις το μεγάλο. Το μεγάλο εγώ το παίρνω για τα παιδιά. The next day. Θες να πούμε έξω να τρέξεις εσύ και να σε πηγαίνω να τα μάξεις να πατήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ωραία. Έτοιμος. Είναι πρωί, 7 η ώρα τοπική ώρα, 8 για την Ελλάδα. Δεν έχει ξημερώσει πλήρως ακόμα, επειδή είμαστε αρκετά βόρεια. Δεν είναι η ταχύτητα ξημερώματος όπως είναι και στις άλλες περιοχές. Έχουμε τον ήλιο να βγαίνει με μεγάλη γωνία και να αργεί να φωτίσει καλά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα τοπίο ειδηλιακό. Είναι κάτι ανάμεσα σε θάλασσα και απότομα βουνά και βέβαια πρέπει να κάνω αυτό που κάνω συνήθως όταν πηγαίνω σε κάποια μέρη, να βγω για λίγο τρέξιμο. Και επειδή το κρύο είναι αρκετά δυνατό, δάκρυσα και φυσάει, πρέπει να ξεκινήσω άμεσα. Πάμε, γιατί έχει και χιόνι εδώ, το οποίο λόγω της νύχτας έχει παγώσει και πρέπει να είμαι προσεκτικός. Αλλά εντάξει, θα βγει. Εδώ είναι πάγος. Είμαστε στο κεντρικό δρόμο, ο οποίος ενώνει όλα τα νησιά Λοφότεν. Εδώ είναι λίγο πιο αυξημένη κυκλοφορία.
σαν να κόπεσε λίγο ο αέρας. Νομίζω ότι είναι καλύτερα τώρα. Ίσως τώρα που ξημερώνει να ανέβει και λίγο θερμοκρασία. Όχι ότι θα ανέβει και πάρα πολύ. Δεν πειράζει το κρύο. Ο άνεμος είναι το πιο ενοχλητικό. Ωραία είναι και από αυτή την πλευρά. Έφτασα στο δωμάτιο. Και μετά το τρέξιμο, έτοιμοι για φωτογράφηση. Πάμε να δούμε τα τοπία. Να φωτογραφίσουμε, να βγάλουμε κάτι καλό. Φτάσαμε στο σημείο που θα κάνουμε τη φωτογράφησή μας. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία από εδώ, για να δούμε. Τι έχει εδώ? Σουβλάκια. Ωραία θέα, έλα. Εντάξει. Καλούτσικη. Ωραίο σημείο και αυτό, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες. Πάμε τώρα πίσω στα αυτοκίνητα να το βρούμε και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Αυτός είναι ο τελευταίος οικισμός που μπορεί να φτάσει κάποιος με το αυτοκίνητο στα νησιά Λοφότεν. Ο δρόμος σταματάει εδώ. Το χωριό έχει αυτή τη δύσκολη ονομασία. Α. Αυτό είναι η ονομασία του χωριού. Α. Εμείς μένουμε εδώ και έχουμε έρθει εδώ στο Α.
Τελειώσαμε με το χωριό Α. Είναι και η ώρα να φύγουμε. Πάμε σε ένα άλλο χωριουδάκι εδώ κοντά να φάμε και κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έχει νόστιμο μπακαλιάρο εδώ πέρα. Τα μόνα μπέργκερς που θα μπορούσα να φάω είναι τα μπέργκερς ψαριού. Και εδώ έχει πολύ ωραία και φρέσκα ψάρια, σολομό και μπακαλιάρο. Λίγο ακριβά, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο αν είναι φρέσκα τα υλικά και αν είναι τόσο νόστιμο όσο τα διαφημίζουν. Ήρθαμε εδώ σε άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο φωτογράφησης και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο πάνω στη γέφυρα. Είναι κλασικά μέρη, είναι κλασικά σημεία στα οποία όλοι πάνε, έχουν μάθει ότι είναι αυτά και βγάζουν τις κλασικές φωτογραφίες που βλέπουμε και σε κάρτ ποστάλ που είναι για τα λεωφόρα. Θα βγάλουμε και αυτές, αλλά θα βρούμε και δικά μας. Θα ψάξουμε να βρούμε και δικές μας φωτογραφίες που μπορούμε να βγάλουμε. Άλλο ένα χωριό στα νησιά Λοφότεν, το Νούσφιορδ. Ένα παραθαλάσσιο πολύ ωραίο μέρος, με πάρα πολύ ωραία θέα όπως βλέπω. Τρεις νύχτες μείναμε στα νησιά Λοφότεν και δυστυχώς ο καιρός και τα σύννεφα δεν μας επιτρέψαν να δούμε και να φωτογραφίσουμε το σέλα στην περιοχή. Μαζί με τη διαμονή μας εδώ τελειώνει και το πρώτο επεισόδιο από το ταξίδι στον Αρκτικό κύκλο. Στο επόμενο επεισόδιο, περνώντας πάλι από Σουηδία, καταλήγουμε στη Φινλανδία και τις παγωμένες λίμνες της. Θα καταφέρουμε να βρούμε καθαρό ουρανό το βράδυ εκεί για να φωτογραφίσουμε το σέλα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα το μάθετε μόλις σας έρθει η ειδοποίηση.